Σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, που κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή για το έργο που έγινε το 2015, ένα σχόλιο για αυτό το πράγμα θα μας κάνετε, κυρία Μπουζά? Ναι, κύριε Πουλόπουλε, πρωτοφανή τροπή λαμβάνει η αντιπαράθεση στην Πελοπόννησο από τη συμπεριφορά του απερχόμενου Δημάρχου Καλαμάτας και υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοπονίσου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου πιστεύω ότι έπεσαν οι μάσκες και φάνηκε ένα πρόσωπο το οποίο χωρίς καθόλου σκέψη και εδούς, θα έλεγα, λέει ψέματα κατά πρόσωπα στην κοινωνία. Και θα εξειδικεύσω τι εννοώ. Έφτασε να δείχνει φωτογραφίες του κλιμακίου της περιφέρειας, έριξε αφόρητα το επίπεδο του πολιτικού λόγου, μιλώντας ακόμα και για ένα νερό που μπορεί να ήπια το κλιμάκιο, το οποίο ήταν όλη την ημέρα στο δρόμο, από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Και γενικότερα πιστεύω ότι προσπάθησε να αποποιηθεί τις ευθύνες τις δικές του, ότι από αυτά τα 12 χρόνια στα χωριά του τα ηγέτου τα άφησε εντελώς την υπανάκτηξη και τη μιζέρια. Έφτασε ακόμη να τονίσει ότι ο λόγος όπου οι ζημίες προήλθαν στα χωριά του τα ηγέτου οφείλονταν μόνο στην έντονη βροχόπτωση και στην κακοκαιρία, ενώ οι καταστροφές και οι καθυζήσεις οι οποίες έγιναν στον εθνικό δρόμο της Καλαμάτας Πάρκης οφείλονταν μόνο στις κακοτεχνίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα πραγματικά μας ξεπερνά. Δεν είναι δυνατόν ένας αυτοδιοικητικός να έχει ένα τέτοιο λόγο και να τα βλέπει τα πράγματα κάτω από τέτοια οπτική και τέτοιο πρίσμα. Επίσης θα ήθελα έτσι να πω γενικά κάποια στοιχεία για το θέμα για τον εθνικό δρόμο της Καλαμάτας Πάρτης. Είναι ένας δρόμος που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες την αλήθεια. Ήταν στην ευθύνη της ΔΕΚΕ, ήταν δηλαδή στην ευθύνη της κρατικής περιφέρειας. Μετά το 2007 πέρασε στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, δηλαδή στις νομαρχίες αρχικά και μετά από το 2011 στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι ένας δρόμος που φτιάχτηκε το 1930 με 1940, βελτιώθηκε το 1960, πάντα στο σημείο της καθίζησης που παρουσιάστηκε, κάθε χρόνο ο δρόμος καθόταν γύρω στους 3,5 πόντους και γινόταν συνέχεια παρέμβαση από τότε που ήταν και η νομαρχία, δηλαδή το είχε παραλάβει η νομαρχία την ευθύνη του δρόμου. Ναι. Το 2015 μάλιστα, σαν περιφέρεια Πελοποννήσου, κάναμε παρεμβάσεις σε αυτό το δρόμο και φτιάξαμε και ένα τείχο αντιστήριξη στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να προστατεύσουμε ακόμη περισσότερο την ομαλή βατότητα. Θέλω να πω ότι από την περιφέρεια Πελοποννήσου στον δρόμο αυτόν έχουν γίνει έργα της τάξης του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ και εξειδικεύω. Έχουν τοποθετεί σύρματα στην συγκράτηση των βράχων από το 2015 και έχουν γίνει και αρκετές εργολαβίες σε ασφαλτικά, σε κυκλειδώματα, σε διαγραμμίσεις και γίνονται συνέχεια παρεμβάσεις. Προσπαθούμε ένα δρόμο σαν αυτό που συμβάλλει στη ζωή στον Ταΐγετο και στην αναπτυξή του να τον συντηρούμε και να είναι βατός και ασφαλής. Εμείς στην περιφέρεια πρέπει να γίνει σαφές ότι έχουμε αναλάβει μόνο τη συντήρηση. Ναι. Τώρα όσον αφορά το πρόβλημα, έγινε φανερό όλο αυτό μετά από τη θεομηνία των τελευταίων ημερών και φάνηκε η απόλυτη, όμως το λέω και το τονίζω, εγκατάλειψη των πανέμορφων χωριών του Ταϊγέτου, η απόλυτη εγκατάλειψη από μια δημοτική αρχή που είχε την ευθύνη για 12 χρόνια, η έλλειψη πρόσβασης, η απουσία ενδιαφέροντος και φροντίδας των χωριών αυτών που θα μπορούσαν, θέλω να ξέρετε κύριε Πουλόπουλη, να σηκώσουν πολύ ψηλά τον θεματικό τουρισμό στην πόλη της Καλαμάτας. Όλοι γνωρίζουμε τα χωριά του Πηλίου και τι ανάπτυξη έχουν δώσει και στο Βόλο και γενικότερα πώς μπορεί να ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη μια τέτοια προοπτική ανάπτυξη στον πανέμορφο χωριό του Ταϊγέτου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Δήμαρχος αρχικά. Ποιος κάλεσε το ΙΓΜΕ? Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Ο κύριος Δήμαρχος όφιλε να είναι περισσότερο προσεκτικός. Υπάρχει μία συνεργασία των δημοτικών αρχών μέσω της πολιτικής προστασίας με το ΙΓΜΕ. Ναι. Είναι φυσικό ότι όταν γίνεται μία τέτοια
μεγάλη καταστροφή, η πολιτική προστασία του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού να ενημερώνει το ΙΓΜΕ. Πράγματι, έγινε ένα έγγραφο από το Δήμο Καλαμάτας. Εμείς θέλω να λέμε την πραγματικότητα. Έγινε ένα έγγραφο από το Δήμο Καλαμάτας και ήρθε ένας εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ. Ένας εκπρόσωπος, το επαναλαμβάνω, του ΙΓΜΕ, ο οποίος είχε την ευθύνη να ελέγξει τα σπίτια μέσα στα χωριά, την Αλαγωνία, στο Μαχαλά και γενικότερα όπου υπάρχουν τα προβλήματα. Ο Περιφερειάρχης κ. Κατούλης, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί και προτού πάει, όπως ανέφερε ο κ. Δήμαρχος και σήκωνε και κάποια φωτογραφία μάλιστα, λέγοντας, μιλώντας για φωτογράφους, για κάμερες, για φωτιές, τέλος πάντων δεν έχουμε δει και σε καμία φωτιά, ούτε σε καμία καταστροφή παρόντα. Εγώ θέλω να πω ότι ο κ. Περιφερειάρχης με δική του πρωτοβουλία κινητοποίησε το ΓΕΟΤΕ, κινητοποίησε πανεπιστημιακούς, κινητοποίησε υψηλόβαθμα στελέχη του ΙΓΜΕ, οι οποίοι κάναμε μια επιτόπια αυτοψία για να είμαστε σίγουροι πώς πρέπει να κινηθούμε, γιατί το θέμα του εθνικού δρόμου είναι κομβικό, διότι εκεί κινούνται πάρα πολλοί πολίτες και θέλουν να έχουν ασφάλεια. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πράγματι από το Δήμο Καλαμάτας έγινε ένα τυπικό έγγραφο, όπως γίνεται από όλους τους Δήμους. Το ίδιο έχει κάνει και ο Δήμος Μεσίνης, γιατί έχει υπάρχει κάποια κατολίσθηση στη Λευκοχώρα. Το ίδιο κάνουν όλοι οι Δήμοι. Δεν έκανε κάτι το επιπλέον σύμφωνα όπως προβλέπει η πολιτική προστασία. Πάμε λοιπόν τώρα. Ναι, Την μεγάλη όμως κινητοποίηση των επιστημόνων έγινε καθαρά από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, οι οποίοι παρευρέθησαν εκεί. Εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο, εκπρόσωποι από το ΙΓΜΕ, υψηλόβαθμα στελέχη του ΙΓΜΕ. Υπήρξαν άνθρωποι που ήρθαν από το ΓΕΟΤΕ. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Πάμε τώρα στην κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σήμερα σε μια ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας αναγράφεται ότι ουδέποτε ο Δήμος Καλαμάτας δεν ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έτσι είναι, κύριε Πουλόπουλε, σύμφωνα με την με όσα ισχύουν μέσα σε αυτή την ευνομούμενη πολιτεία, ο πρώτος βαθμός κάνει το αίτημα στο δεύτερο βαθμό και ο δεύτερος το προωθεί για να μπορέσει να γίνει πράξη το αίτημα αυτό για την έκτακτη ανάγκη. Ο κύριος Δήμαρχος, επειδή φαίνεται ομιλεί απευθείας με τα Υπουργεία, έχει απαξιώσει ένα θεσμό τον οποίο διεκδικεί. Και αυτό πραγματικά μας ξενίζει. Πώς ένας άνθρωπος θέλει να πάρει μια θέση, υψηλόβαθμη θέση μέσα σε ένα θεσμό, τον οποίο με τις ενεργές του και τις πράξεις του αυτή τη στιγμή στον πρώτο βαθμό τον απαξιώνει. Πάμε τώρα να κλείσουμε το θέμα. Επειδή τους κατοίκους και όλη την περιοχή την ενδιαφέρει η αποκατάσταση της ζημιάς που έχει γίνει, θα συνεργαστείτε Περιφέρεια, Δήμος, ΙΓΜΕ, ΓΕΟΤΕ, έτσι ώστε, γιατί ο κύριος Δήμαρχος έβαλε και ένα χρονικό ορόσημο ότι το Πάσχα θα έχει αποκατασταθεί η περιοχή εκεί. Μα θέλω να ξέρετε, κύριε Πουλόπουλε, ότι όλοι έχουμε επισκεφθεί τα πανέμορφα χωριά του Ταϊγέτου και έχουμε βιώσει άπαντες την εγκατάλειψη. Έχουμε βιώσει δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, δεν υπάρχουν καμία υποδομή, δεν έχει διεκδικήσει τίποτα ούτε για τον τομέα του τουρισμού, δεν διεκδίκησε τίποτα για τον τόπο, δεν στήριξε την επιχειρηματικότητα. Και βασικά θέλω να σας πω το εξής: πιστεύω ότι δεν οραματίστηκε τίποτα για αυτόν τον τόπο και δεν έχει συνεργαστεί και με κανέναν. Εμείς, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, από την πρώτη στιγμή έχουμε δείξει ότι είμαστε σε άριστη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Και αυτό το βλέπετε σε όλη την υπόλοιπη Πελοπόννησο, ότι έχουμε άριστη συνεργασία με όλους τους Δήμους. Αυτή τη στιγμή, αυτό που συμβαίνει στην πόλη της Καλαμάτας πραγματικά είναι πρωτοφανές και δείχνει ότι ποια είναι η κατεύθυνση της σκέψης και γενικότερα της πολιτικής αντίληψης του υποψήφιου Περιφερειάρχη. Εγώ θέλω να σας πω με τα λόγου γνώσεως ότι δεν αξίζει τέτοιος πολιτικός λόγος σε ένα υποψήφιο της φιλελεύθερης παράταξης. Το λέω μετά πραγματικά και προβληματίζομαι για το πού μπορεί να φτάσει η προεκλογική περίοδο. Ακόμη βρισκόμαστε τόσους μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έφτασε να αναμίξει ακόμη και το ΓΟΕΒ. Έφτασε ακόμη μέσω προσώπων της δικής του επιρροής
να τους χρησιμοποιήσει για να πείξει την Περιφερειακή Αρχή. Είδαμε κάποιους προέδρους να ορίονται σε κάποιες δηλώσεις τους. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι οφείλουμε όλοι να δείχνουμε ένα σεβασμό στην κοινωνία. Εμείς αυτό το κάνουμε σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι πολίτες δεν έχουν καμία διάθεση να μπουν μέσα σε αυτή τη λογική ποιος έφερε τι, ποιος κινήθηκε πρώτος, ποιος κινήθηκε δεύτερος. Εμείς απλά κάνουμε το καθήκον μας, όπως το κάνουμε από την πρώτη ώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δουλεύουμε, ό,τι και να κάνουμε, βέβαια κάποιοι το θεωρούν ότι γίνεται προεκλογικά, δηλαδή με δύο λόγια. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να σταματήσει η Περιφερειακή Αρχή το έργο της και την ευθύνη που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Πουλόπουλε. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να δουν κατάματα την αλήθεια, να αντιληφθούν ότι διεκδικούν ένα πολύ σημαντικό θεσμό που παίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και βάσει αυτής της κατεύθυνσης να προχωρήσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να κυριαρχήσει ο πολιτικός πολιτισμός, από πλευράς μας αυτό ισχύει και πιστεύω ότι θα πρέπει να το ακολουθήσει και ο απερχόμενος Δήμαρχος Καλαμάτας αυτό. Κάτι τελευταίο, πότε πιστεύετε ότι θα αποκατασταθεί η σύνδεση Καλαμάτας-Πάρτης μέσω τα ηγέτου? Έκανα και χθες κάποιες δηλώσεις, κύριε Πουλόπουλε. Εντός αύριο θα έχουμε αποκαταστήσει κατά πολύ μεγάλο μέρος την κυκλοφορία. Θα υπάρξει σήμανση, επιστημονική σήμανση στο συγκεκριμένο δρόμο για να μπορούν και οι επισκέπτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς το πρόβλημα να μην διακινδυνεύσουν κατά την διέλευσή τους. Το ένα ρεύμα θα δοθεί μέσα σε αύριο, το πολύ μεθαύριο.